λιώνω. Σας παρακαλώ. Πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι? Στον ελεύθερό σας χρόνο, όταν βρίσκεστε σπίτι μόνος, τι μουσική ακούτε? Κοιτάξτε... Οικόπεδα, πλάι στη μεγάλη σας αγάπη, τη θάλασσα. Δεν ακούω μουσική. Όταν όμως ακούω μουσική, ακούω Μπαχ. Άφησέ με να σου εξηγήσω, Λαέρτη. Τι να μου εξηγήσεις, γαμώτο μου, τι να μου... Δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 6662-4696. Είμαστε σε απόγνωση. Κραυγή επιχειρηματιών του κέντρου. Ελβίρα, τι γυρεύεις στην καρσονιέρα του πατέρα μου? Απαγορευμένη ζώνη κηρύχθηκε από χθες τα μεσάνυχτα το βουλιαγμένο τμήμα της Σιμητρόπολης, ενώ εκενώθηκαν οι γύρω περιοχές. Γιατί τα συναργεία εγκατέλειψαν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Στις χείρες τα ορφανά σας λέγω. Μισό πρόσφορο έτρωγε ο Άγιος την ημέρα. Θέλω να ζήσω, Κωνσταντίνε. Μα εργάζεται, πλανάστε. Μα το καταλαβαίνεις. Θέλω να ζήσω. Τότε δεν έγινε το λειτουργίες. Και από τη ζωγραφική, από τις λειτουργίες, τα ορφανά πήγαιναν. Ο κύριος Αθανασόπουλος δεν ξέρει και ξεύρετε εσείς? Of the high fashion magazine. Γι' αυτό να σου πω. Για εθνική ταπείνωση κάνει λόγο ο πρόεδρος του κόμματος των Ελλήνων Ορθοδόξων Αναρχιστών. Εθνική τραγωδία χαρακτηριστήκε από τον εκπρόσωπο των λαϊκών Ορθοδόξων Επαναστατών Καταναλωτών. Να κάθε ελπίδα φυτέψτε ρητίδα, να πίνουμε όλα πάντα παιδιά. Ω, Βοσκοπούλα, το διαβάζεις το Στογεύσκι. Μ' έχεις μαγέψει από το διπλανό χωριό. Φωτογραφίζεις με τα μάτια για πια και άσπρα γένια της βιομηχανικής Ευρώπης. Ενώ στην αυλή σου περιμένουν το πρόβατο, η κότα και ο σκύλος. Να πλάσεις μια κουλούρα με αυτά τα χέρια αιώνες που ανοίχτηκε για λίγο η σκιά μου.
Σπανίως ετύχαινε να έχει έκθυμον διάθεση. Είτε τον επλήρωναν καλά ή κακά, είτε του εκολούσαν σβάντζικα εις το μέτωπον, είτε του εκολούσαν τούρκικα 25 ράκια, αδιάφορον του ήτον. Δεν τον έμελε πολύ αν θα ευχαρίστει τους άλλους. Έπρεπε να έχει αυτός κέφι. Και το κέφι είναι αυθαίρετο πράγμα. Δεν το εκράτη αυτός, εκείνο εκράτη αυτού. Είτε τον εκαλοπλήρωναν είτε όχι, εγύριζε κουρασμένος. Αλλά νευροπαθής, μη αισθανόμενος την κούραση, εγύριζε μεσάνυχτα από την ευοχία, όρθρον βαθύν από τον γάμο, πρωί από τα πιστρόφια. Επανήρχεται στο σπίτι του, άνοιγε το μαγαζί του, εφώναζε την γραία μητέρα του. Και ευθύς αντί να τη λήξει το βιολί του με το περικάλυμα και να το κρεμάσει στον τοίχο, το έπαιρνε στο στήθος του, το ενεκολπώνετο, ετραβούσε 2-3 δοξαριές και ήρχιζεν αυτός καθεαυτόν για να ευχαριστήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Thank you.
Και η σιωπή χρειάζεται. Μπορώ να γελάω την ώρα που θα μιλάω, αλλά γελάω. Πού αναπιόμαστε, αλλά τα μπεβάλλει σε πελά. Ποιο είναι αυτό, ρε εσύ? Και κοίταζα από τη βιτρίνα. Μια γυναίκα δίχως χέρια προσπαθούσε να κρύψει ένα τηλέφωνο μέσα στο στόμα της. Το χοντρό κόκκινο πουλί που πάντοτε με καταδιώκει πέταξε γύρω γύρω μου τρεις φορές. Ύστερα στάθηκε στην πόρτα του καφενείου και μου φώναξε: «Είσαι αφελής, δεν ξέρεις τίποτα, θα σε σκοτώσω». Εγώ τότε βάλθηκα να τραγουδάω για την άσπρη ζαχαρένια γυναίκα που πέθανε με τις καλογριές. Ήτανε όλα τόσο άσχημα, φρικτά, που άρχισα να γελάω, να γελάω, να γελάω. Είδα και τον εαυτό μου να περνάει έξω από τη βιτρίνα. Ήταν απέραντα θλιμμένος και σκεπτικός. Thank you.
Σαν πουλάκι ή έχετε κακό ύπνο? Κοιμάμαι σαν πουλάκι και ξυπνάω σαν πουλάκι. Δηλαδή και ενδιάμεσα αρκετές φορές. Αλλά όχι από άγχους. Θα σου δώσω ένα λαγίνι, θα σου δώσω και ένα κοντάρι, θα σου δώσω κι άλλο αίμα να παίζεις. Θα σε φέρω σ' άλλα λιμάνια, να δεις τα βαπόρια πως τρώνε τις άγκυρες, πως πάζουν στα δυο τα κατάρτια κι οι σημαίες ξάφνουν να βάφονται μαύρες. Μη φεύγεις θηρίο, θηρίο με τα σιδερένια δόντια. Θα σου βρω πάλι το ίδιο κορίτσι να τρέμει δεμένο στο σκοτάδι το βράδυ. Θα σου βρω πάλι το σπασμένο μπαλκόνι και το σκύλο ουρανό που βαστούσε τη βροχή στο πηγάδι. Μη φεύγεις θηρίο, θηρίο με τα σιδερένια δόντια. Μη φεύγεις θηρίο, θηρίο με τα σιδερένια δόντια. Θα σου βρω πάλι τους ίδιους στρατιώτες, αυτόν που χάθηκε παν 3 χρόνια με την τρύπα πάνω από το μάτι και αυτόν που χτυπούσε τη νύχτα τις πόρτες με κομμένο το χέρι. Θα σου βρω πάλι το σάπιο το μήλο. Μη φεύγεις θηρίο, θηρίο με τα σιδερένια δόντια. Thank you.
Και στην απαλότητα. Το καταλαβαίνεις, πες μου το καταλαβαίνεις. Πελαγίνα, για όνομα του Θεού. Όχι ρε πούστη μου, να μου το φορέσεις έτσι. Όχι ρε μαλάκα. Πελαγίνα, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω ρε μαλάκα, τι να... Εσύ εγώ του πουθενά. Κίνδυνος για τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Μητρόπολης. Για εθνική ταπείνωση κάνει λόγο ο πρόεδρος του κόμματος των Ελλήνων Ορθοδόξων Αναρχιστών. Παιδιά, λα 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 λα. Τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί σιωπούν. Και την ήσυχη γάτα πάνω στο κλαδί. Έξω στο δρόμο περνάει το αυτοκίνητο φάντασμα, ο υποθετικός σοφέρ, ο άνθρωπος με τη σκούπα, τα χρυσά δόντια γελάει. Και το βράδυ στο κινηματογράφο βλέπεις ό,τι δεν είδες το πρωί. Το
χαρούμενο κυπουρό, το αληθινό αυτοκίνητο, τα φιλιά με το αληθινό ζευγάρι. Ότι δεν αγαπάει το θάνατο ο κινηματογράφος. Να κοιτάζει από το παράθυρο τον κήπο, το σκληρό πουλί και την ήσυχη γάτα πάνω στο κλαδί. Έξω στο δρόμο περνάει το αυτοκίνητο φάντασμα, ο υποθετικός σοφέρ, ο άνθρωπος με τη σκούπα, τα χρυσά δόντια γελάει. Και το βράδυ στο κινηματογράφο βλέπεις ότι δεν είδες το πρωί. Το χαρούμενο κυπουρό, το αληθινό αυτοκίνητο, τα φιλιά με το αληθινό ζευγάρι. Ότι δεν αγαπάει το θάνατο ο κινηματογράφος. Κύριε,
ένα κόκκινο πουλί έχει κολλήσει στο παράθυρό σας. Κύριε, μια μαύρη πεταλούδα φάνηκε πάνω στο στήθος σας. Κύριε. Χρήστο! Λαχεία που η έρημη χώρα, γνωστή ως τρομαχτών τικ, καλεί για ένα περίπατο με τους αρχαιολόγους στις καμάρες των Σοδόμων, όπου συμμορία μεταμφιεσμένων, όπου συμμορία μεταμφιεσμένων, όπου στο φίνικα αντικριστά μας ρίχνει. Ο Αρβανιτάκη Χρήστο! Τα μάτια γελίζουν πολλά στο περιστήλιο. Ασιατικά λουροειδή πίσω από τα σταυρωτάκα άγγελα υποδέχονται οι καλύτεροι φίλοι. Αχ, θείο, πώς έμπλεξα. Ο Κώστας, ο Καμάλ, ο Μιχάλης με τα κορίτσια. Αφού αμάτια ξεφυλίζουν το πέντχαους. Προσέχονται. Βουλώνουν τον τουρκικό βόθρο που νεαρόβα... ξεφυλίζει θυμό. Α, νεαρό βαποράκι από την Κάλυμνο. Δεν ησυχάζει αυτή η ανησυχία. Είδα τη θάλασσα πρωί. Σκέφτομαι όλο τον μπαμπά σε αυτά τα άχαρα γραφεία. Όργανο, φέρε μας νερό παραχωμένης εφηβείας. Ξύπνησε μέσα μας αυτό που δεν μπορείς να υποτάξεις. Που δεν μπορείς να υποτάξεις. Που δεν μπορείς να υποτάξεις.
κάψω το αυτοκίνητο για να μην μείνει στο γιο μου και τη γυναίκα μου. Στη συνέχεια, οι ανωφελείς εισαγγελεύς κουνουπί. Σε πλαστικά μπουκάλια φωνάζει ρώσικο Μιχάλης σ' αγαπώ, πως βρέθηκα σε αυτά τα χάλια. Γεμίζει το φεγγάρι, παντού είναι σπίτι. Δακρύζει ονομάδας ο γέρος της ομάδας, ο Φίνιξ. Νύχτα γελάμε, νύχτα γελάμε στην οθόνη του έξω κόσμου. Animal, animal φωνάζει ο μπάτσος και ο μεθυσμένος Άρια Λουδός μου. Όλοι είναι μπάτσια, μανέδες στην αυλή δικηγόροι. Η ζωή σε περίληψη, αυτή η ξανθιά είναι καλή. Η άλλη είναι κτηνάκι. Αστέρια του πεναγράμμου, του φωνητικού πεναγράμμου. Λοιπόν, τώρα δεν πρόλαβα να κουρδίσω όμως το κουρδισμά μας. Ας θεωρηθεί ένα μικρό διάλειμμα. Παίζουμε πάρα πολύ ώρα. Όχι. Είμαστε μέσα σε λογικά πλαίσια. Έχουν εκνευριστεί οι επόμενοι. Εμείς είμαστε οι επόμενοι. Ωραία, εσύ. Να πούμε αυτό το τραγούδι και να φύγουμε. Φτάνει τόσο. Έχω πολύ ωραίο βιογραφικό. Μπορεί να δούμε το βιβλίο. Εντάξει, ναι. Να μην τραγουδήσουμε αυτό. Α, το παίξουμε τώρα, αφού ανεβήκαμε. Και ένα κόσμο νεκρό και όλα. Βιογραφικό και ήταν μετά... τεράστιο το πρόγραμμα. Το είδα βάλε ότι... το βιογραφικό πρώτα και μετά να κάνουμε αυτό. Ε? Αυτό για τελευταίο και το βιογραφικό. Ναι, αλλά υπάρχει πριν. Μια σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πριν και μετά. Τι ανεβήκαμε. Ωραία, οκ. Okay. Να φύγουμε. Να φύγουμε δηλαδή. Φα, φα, σολ, φα, μι, ρε. Σολ, σολ, φα, μι, μι, ρε.
μια προφίτσα. Πέθανε τον Φεβρουάριο πέρυσι και είναι ένα μικρό μνημόσυνο. Η μαμά μου είναι στον τηλεφωνητή. Ήμουν ο παδός της Family Art, γι' αυτό όλες οι φωνές είναι οικογενειακές. Μαζί και ο Ξαχτούρης. Τώρα θα παίξει κάτι. Τώρα θα σας παίξω ένα φιλμάκι. Ας αφήσουμε το. Ήτανε θαυμάσιο σαν τέτοιο ατονικής μουσικής. Ναι. Θέλετε να κάνουμε κι άλλο. Να κάνετε απόπειρες και να τα ηχογραφούμε. Έτσι έγραφε η Δήμητρα Τρυπάνη στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο. Ατονικά τον Τσιτσάνη, φρικάρισα. Γράφει καταπληκτικά. Μας εξέθεσες, Μιχάλη, αρκετά. Νομίζω θα φύγω. Όχι, παρακαλώ. Είστε πολύ. Θα κάτσουμε δίπλα. Μίλησε λίγο για την ενδυματολογική του εξάρτηση. Έχει ενδυματολογικό θράσος. Είναι ο παδός του Απόλλων Καλαμαριάς. Βάλε το βιογραφικό που είναι εξαιρετικό. Ναι. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Δεν κάθεστε παρέα. Ξέρετε τι μοναξιά τράβηξα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ. Θα σας παίξω ένα ωραίο tape από τον καινούριο δίσκο που ετοιμάζεται εδώ και πολλά χρόνια και λέγεται «Ο αδερφός μου». Είμαι και Βορειοελλάδη, έτσι μου ξεχνάς, οπότε εμείς είμαστε λίγο σφιχτοί. Είσαι χορευτής στο θέατρο Καμπούκι, που αν του πεις ότι φάνηκε η προσπάθειά του, θα κάνει χαρακτήρι. Υπερβάλλεις. Καθόλου. Λέει να με ακολουθεί από ανασφάλεια. Η ανάπησή μου που ξέρει το χιούμορ, φροντίζει να το υπογραμμίσει με ειρωνίες και ηλίθιο χιούμορ. Έλα τώρα, σου λέει να σου αρέσει να παίζει και καμιά φορά να πονάει τον άλλο. Ναι. Σαν να είναι ο μοναδικός τρόπος. Στάσου, τον ακούω να έρχεται. Γεια. Γεια σου, Αγριγούρουνο. Είσαι καλά? Μου έκλεψαν το παπάκι. Να πάμε στην αστυνομία. Δεν μπορούμε να πάμε στην αστυνομία γιατί το παπάκι ήταν κλεμμένο. Είναι το φιλμάκι «Λάκρυμε number» πάρα πολλά εκατομμύρια. Είναι του Τζον Ντόουλαντ, «Τα δάκρυα», που έγραψε για πολλά είδη δακρύων μουσική. Και αυτό είναι μια άλλη εκδοχή, ας πούμε, οπτική αυτών των δακρύων. Ο Γιάννης Αλεξανδρής είναι ο καταπληκτικός μπάτσος. Αυτοί όλοι είναι φίλοι μου από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Ο Θεοδόρου, ο Κώστας Θεοδόρου είναι... δέστε το τώρα, δεν θα τα πω όλα. Thank you.
Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ. Ακούστε το στο τέλος, είναι καταπληκτικός. Ο Νίκος Σπανός, τραγουδάει και ο Θοδωρής Κίτσος Λαούτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.